ως συνέχεια των ιερών εκδηλώσεων και των λατρευτικών συνάξεων εν την προσμονή της μεγάλης ημέρας του εορτασμού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, θα πούμε εις την αγάπη σας δύο λόγους πνευματικούς σε ό,τι αφορά στο μαρτύριο αυτής ως κατάθεση πνευματικής ζωής. Το μαρτύριο των Αγίων της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, δεν είναι μια αλτρουιστική πράξη μόνο, ούτε ένας θρησκευτικός ηρωισμός ή φανατισμός, αλλά είναι κατάθεση όλης της πνευματικής ζωής, η οποία οικοδομήθηκε μέσα εις την μάρτυρα ή στον μάρτυρα με τον αγώνα του και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης Ισαΐας προ πολλών χρόνων, πριν από την έλευση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αποκαλύπτει την προτροπή του Παντοκράτορος Θεού προς τον εκλεκτό του λαό. «Έσες θέμη μάρτυρες, καγώ μάρτης και οπές ον εξελεξάμενο, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι». Τους καλεί να γίνουν μάρτυρες της υπάρξεώς του, να ομολογήσουν δηλαδή την πίστη τους στην ύπαρξη του αληθινού Θεού, για να γνωρίσουν οι άλλοι και να πιστεύσουν και να κατανοήσουν ότι Αυτός είναι, όπως ο ίδιος απεκάλυψε τον εαυτόν του εις τον Μωυσή ενώπιον της βάτου της φλεγωμένης και μη πικαιωμένης και του είπε «Εγώ είμαι ο Ον», «Εγώ είμαι Αυτός που υπάρχει». Δηλαδή, η ομολογία της πίστεως, αδελφοί μου, στον αληθινό Θεό και η γνώση αυτού καλείται μαρτυρία. Και ό,τι υφίσταται κανείς για αυτήν του την ομολογία καλείται μαρτύριο. Αλλά δεν τους αφήνει μόνους στην προσπάθειά τους αυτή. Τους ενθαρρύνει. Αλλά καγώ μάρτης λέει και ο πες όν εξελεξάμενο. Δηλαδή εκείνος με τη Θεία του δύναμη και παρουσία θα επιβεβαιώνει με σημεία και θαύματα την ομολογία της μαρτυρίας, και όχι μόνο, αλλά και ο πες ον εξελέξατο, δηλαδή ο Υιός του ο μονογενής, ο οποίος έμελε να έρθει στον κόσμο και να γίνει άνθρωπος, για να μαρτυρήσει πρώτος αυτός και να ομολογήσει πρώτος περί της αληθείας του Πατρός του, όπως είπε και εκείνος πριν οδηγηθεί στον Σταυρό ενώπιον των μαθητών του, δίνοντάς του την τελευταία πνευματική παρακαταχθήκη του ενώπιον του Πατρός του, «Απεκάλυψα», λέει, «το όνομά σου της ανθρώπης». Αυτό είναι το νόημα της μαρτυρίας και της ομολογίας, να αποκαλύπτεται η αλήθεια του Θεού στον κόσμο. Αλλά όχι μόνο ο προφήτης Ισαΐας, και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Χριστός, βεβαιώνει τα λεγόμενα του προφήτου λέγοντας «Όστις αν ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Δηλαδή
στην ομολογία μας δεν είμεθα μόνοι, αλλά έχουμε σύμμαχο τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό σημαίνει το ενεμή. Αλλά και την ημέρα της κρίσεως της μεγάλης, εκείνος θα αναλάβει να ομολογήσει για μας ενώπιον του Πατρός του, του εν ουρανής. Δηλαδή, αγαπητοί μου, με άλλα λόγια, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον κατοικεί μέσα εις τον Χριστόν και δι' αυτού δίδεται εις τους ανθρώπους, κάνει την ομολογία μέσα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ημίαν Πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να πει το όνομα Κύριο Ιησού Χριστέ χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, αν δεν πιστεύει, δεν μπορεί να ομολογεί. Και Πνεύμα του Θεού ελάλησαν ή του Θεού προφήτη. Ακόμα και οι προφήτε προ Χριστού, δυνάμη του Παναγίου Πνεύματος, επροφήτευσαν, ομίλησαν και ομολόγησαν στην εποχή τους. Έτσι λοιπόν, καρδία λέγει πιστεύεται εις ομολογία. Η καρδιά από τη στιγμή που θα πιστέψει, από τη στιγμή που θα αποκαλυφθεί μέσα στην καρδιά ο Θεός, αυτό είναι η ομολογία της καρδιάς. Αυτή την ομολογία την βγάζει προς τα έξω το στόμα, δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Στόματι δε ομολογείται η σωτηρία. Δηλαδή, συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ομολογία της πίστεως λογίζεται ως μαρτυρία. Και στον αγώνα αυτό δεν είμαστε μόνοι, αλλά μας καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Δια Ιησού Χριστού, εις την αποκάλυψη του Θεού Πατρός, της Αγίας δηλαδή, ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Και αυτό έχει ως συνέπεια τη γνώση, την κατανόηση του Θεού από τους ακούοντας και τη βέβαιη σωτηρία τους. Τίθεται όμως ένα ερώτημα, αδελφοί μου. Γιατί απαιτείται μαρτύριο αίματος, δηλαδή απώλεια ζωής, κακουχία, βάσανα, θυσία, για να γίνει η ομολογία μαρτύριο? Ο Θεός δεν το απαιτεί αυτό. Η Εκκλησία απαγορεύει το εισπηρητικό μαρτύριο, διότι προσβάλλει το δώρο της ζωής που μας έδωσε ο Θεός και ενέχει και τον κίνδυνο της αλαζονίας. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να γίνει μάρτυρας επειδή το θέλει και του αρέσει. Ας μην ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού πριν οδηγηθεί στο Σταυρό. Ο Χριστός ο ίδιος τι είπε? Απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Και μετά είπε, ουχ ως εγώ θέλω, αλλός σύ. Ζητά δηλαδή ο Χριστός την αποφυγή του μαρτυρίου του Σταυρού ως άνθρωπος δίκαιος. Γιατί να υποστώ μαρτύριο? Τι έκανα? Επειδή ομολόγησα την αλήθεια του Πατρός μου στον κόσμο? Βέβαια, ως Θεός, πολύ πριν, όταν ο Πέτρος, ο Απόστολος, προσπαθούσε να το μεταπίσει για να μην σταυρωθεί, τι είπε? Είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Διότι εκείνη τη στιγμή
ομιλούσε ως Θεός. Ο Θεός, ο Χριστός, προέβλεπε ότι η ομολογία του ότι είναι Υιός του Θεού θα προκαλούσε αντίδραση, μίσος και τέλος σταυρικό θάνατο αυτού ως ανθρώπου. Όχι επειδή το επιζητούσε εκείνος, αλλά επειδή ενέπνευσε ανθρωποκτόνο μίσος ο Σατανάς στους σταυρωτάς του. Ο ίδιος όμως ως άνθρωπος, δίκαιος όν και τέλειος κατά πάντα, δεν ήταν δυνατόν να συμβιβαστεί με κάτι τέτοιο. Όμως δέχεται εκούσια αυτοπροαίρετα τη θυσία του Σταυρού, όχι χωρίς ψυχική βάσανο, όχι χωρίς πόνο, ως θρόμβη αίματος λέγει έτρεχε ο ιδρώτας του Κυρίου πρώτου Σταυρού. Δέχεται όμως την θυσία του Σταυρού γιατί? Για να στερεωθεί η ομολογία του ενώπιον των ανθρώπων. Δηλαδή το μαρτύριο του Σταυρού πιστοποιεί, βεβαιώνει, θεμελιώνει την ομολογία του σε μας. Εφανέρωσα λέει το όνομά σου της ανθρώπης σφραγίζοντάς το με το αίμα μου. Διότι ο Κύριος έλεον θέλει και ο θυσία. Ας δούμε το γεγονός ότι ο Θεός δεν θέλει την θυσία, αλλά αυτό γίνεται από το μίσος του Σατανά, στο παράδειγμα της θυσίας του Ισαάκ. Τι του είπε ο άγγελος Κυρίου στον Αβραάμ? Λάβε τον Υιόν σου τον αγαπητό, τον οποίον όνει γάπησες, τον Ισαάκ, και πορεύθηκε εις γην υψηλήν. Πήγαινε λέει σε ένα ψηλό τόπο και ανένεγε αυτόν εκεί ως ολοκάρπωση και να τον προσφέρεις λέει ως θυσία στον Θεό. Δηλαδή καταρχήν ζητά ο Θεός από τον Αβραάμ να πάρει το γιο του τον Ισαάκ σε ένα απομακρυσμένο οροπέδιο και να τον προσφέρει θυσία στον Θεό. Επειδή πίστευε σε αυτόν, για να βεβαιωθεί για την πίστη του. Μάλιστα στην απορία του ιού του Ισαάκ, «Πάτερ, πού εστί το πρόβατον προς ολοκάρπωση?» Αθώος ο Ισαάκ έψαχνε να βρει ποιο είναι το πρόβατο που θα θυσιάσουν, ενώ το πρόβατο ήταν εκείνος. Ο πατέρας του Αβραάμ του λέγει, «Ο Θεός όψετε εαυτό πρόβατον εις ολοκάρπωση τέκνο». Εκείνος ξέρει ποιο θα είναι το πρόβατο που θα θυσιάσουμε, παιδί μου. Εκείνος ξέρει, εκείνου ευθύνη είναι για το πρόβατο που θα θυσιαστεί. Εδώ αγαπητοί μου, φαίνεται ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο Ισαάκ ήθελε τη θυσία. Επειδή πίστευαν στον Θεό, γιατί η δοκιμασία τους να απαιτούσε θυσία? Παρά τα αυτά όμως, εξέτεινε ο Αβραάμ λέει την χείρα αυτού, λαβήν την μάχαιρα, σφάξε τον Ιώνας. Σήκωσε όμως το μαχαίρι για να σφάξει το γιο του. Γιατί? Για να κάνει υπακοή στον Θεό, χωρίς ακόμα να έχει αντιληφθεί γιατί θα έπρεπε να θυσιάσει το γιο του. Ο Θεός όμως, θέλοντας να του δείξει ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί τέτοια θυσία, διότι είχε πιστεί για την αφοσίωσή του, του λέει, Αβραάμ, μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριο, μην αγγίξεις το χέρι σου στο παιδί, μη δε ποιήσεις αυτό μηδέν, μην το πειράξεις καθόλου. Νην γαρεύνω ότι φοβεί τον Θεόν. Τώρα λέει, κατάλαβα
ο Θεός το ήξερε, αλλά έδωσε και στον Αβραάμ να το κατανοήσει βαθύτερο, ότι φοβάται πραγματικά τον Θεό χωρίς να υπολογίζει ούτε την θυσία του Υιού του. Και ού και φύσω των Υιών σου των αγαπητών δε με, ούτε το παιδί σου δεν λυπήθηκες για μένα. Γι' αυτό όμως δεν σε αφήνω να το θυσιάσεις, για μου αρκεί η ομολογία σου. Επίστεσε Αβραάμ στον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Δεν χρειαζόταν έργα. Η πίστη του ήταν αρκετή. Ο πατήρ όμως θυσίασε τον Υιόν του τον μονογενή για να σώσει την ανθρωπότητα. Τι αγάπη! Γιατί όμως, αγαπητοί μου, στην πλειοψηφία τους όσοι ομολόγησαν την πίστη τους ενώπιον αντιθέων εξουσιών, εσφράγισαν αυτοί με το μαρτυρικό τους θάνατο? Πρώτον, για να δείξει ο Θεός ότι άλλος κόσμος ψυχή αναμένεις και ότι ουκ έρχομαι όδεμένος απόλυν, αλλά την επουράνιον επιζητούμε. Για να δείξει ότι υπάρχει και άλλος κόσμος πνευματικός, τον οποίον επιζητούν οι ψυχές των Αγίων περισσότερο από τον παρόντα. Δώρο και αυτός ο κόσμος. Πολύ μεγαλύτερο δώρο όμως εκείνος ο κόσμος, τον οποίον οι Άγιοι λαχταρούσαν να δουν με οποιοδήποτε τίμημα. Δεύτερον, να εβεβαιώσει την αξία της ψυχής απέναντι ακόμα και στον φυσικό θάνατο. Τι γαροφελής ο άνθρωπος τον κόσμο του τον κατακτήσει, τη δεν ψυχή αυτού ζημιωθεί. Πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε τη ζωούλα μας και αμαρτάνουμε, καταπατούμε τις εντολές του Θεού, οδηγούμεθα πολλές φορές και σε εγκλήματα για να σώσουμε τη ζωή μας. Άραγε, είναι ζωή αυτή την οποία σώζουμε ή σώζουμε τη ζωή μας? Ή ποια είναι η πραγματική ζωή? Και τρίτο, για να κρίνει τις προθέσεις και τις συνειδήσεις των ανθρώπων, να κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων. Άλλωστε, απόδειξη, αγαπητοί μου, ότι ούτε οι μάρτυρες, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ιδού νέφος μαρτύρων, λέει, ούτε ο Θεός προϋποθέτουν αναγκαστικά το μαρτύριο του αίματος ως επισφράγηση, ομολογία, πίστεως. Είναι τα λόγια των μαρτύρων, όπως αποκαλύπτει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην αποκάλυψή του, που είναι κάτω από το θυσιαστήριο του Παντοκράτορος και λέγουν: «Είναι τι, Κύριε, ουκ εξητείς το αίμα εμών από τον ανθρώπο?» Γιατί, λέει, δεν ζητάς πίσω το αίμα που χύσαμε εμείς στον κόσμο από τους ανθρώπους του μίσους και της κακίας. Οι μάρτυρες ζητάνε δικαίωση. Γι' αυτό όσοι ομολόγησαν τον Θεό ενώπιον αντιχρίστων, αυτό είχε συνέπεια τον θάνατο, για να τους κλείσουν το στόμα. Όμως ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Δεν μπορεί και να κλείσει το στόμα ενός ομολογητή, η ομολογία του θα διευρυνθεί, θα πάει σε όλα τα άκρα της γης. «Εισπάσαν την γη», λέει, «εξήλθεν ο φθόγκος αυτών». Όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν. Αλλά ο Λόγος του Θεού διαδόθηκε. Άλλο ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Τον 7 Μακαβαίων παιδών του διδασκάλου αυτόν Ελεαζάρ, όταν ο Αντίοχος, ο Αντίθεος, έναν έναν τους φώνευε ενώπιον της Σολομονής, της Μητρός.
ενώ λέει μπορώ να σωθώ από τον θάνατο, δυνάμενος απολυθύνει του θανάτου, σκληρά υποφέρω κατά το σώμα τις αλγιδόνες και τα μαστίγια, αλλά κατά δε την ψυχή ιδέως δια τον αυτού, δηλαδή δια των φόβων του Θεού, ταύτα Πάσχα. Ενώ μπορώ, λέει, να ξεφύγω από αυτόν τον θάνατο, προδίδοντας την πίστη μου στον Θεό. Όμως, προτιμώ αυτό το μαρτύριο, γιατί η ψυχή μου ήδη αγάλεται μέσα μου από τον φόβο του Θεού και από την προκείμενο μακαρισμό τον οποίο θα λάβω. Και ερχόμαστε, αγαπητοί μου, εν κατακλείδη και τελειώνουμε εις το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας. Της λέγει ο άρχον, ο οποίος διέταξε το μαρτυρικό της θάνατο, δεν λυπήσε τον εαυτό σου. Γιατί δεν προσφέρεις θυσία στους θεούς? Λυπούμε να θανατώσω μια νέα με τόση εξαίσιο κάλος. Σε συμβουλεύω, της λέγει, να υπακούσεις και να προσκυνήσεις τους θεούς. Διαφορετικά, δεν το θέλω, εδώ είναι η υποκρισία, δεν το θέλω, λέει, αλλά θα με αναγκάσεις να σε θανατώσω με τον πιο σκληρό τρόπο. Και η Αγία Βαρβάρα απαντά. Απαντά εν πνεύματι Αγίου, αγαπητοί μου, όχι ανθρώπινα. Μέσα της υπήρχε ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και της έδινε τη δύναμη τι θα πει και τι θα λαλήσει. Εγώ, του λέγει, προσφέρω θυσία δοξολογίας στον Θεό μου, ως της επίησε τον ουρανό και την γη. Μα αυτό που κάνω τώρα, προσφέρω θυσία στον Θεό που δημιούργησε τον κόσμο. Η θεοί όμως που λατρεύεις εσύ είναι έργα χειρών ανθρώπων και δαιμόνια των εθνών. Πώς λοιπόν να αρνηθώ τον Θεό? Και μέσα στην φυλακή, για να καταλάβουμε ότι αφενός μεν είναι ομολογία πνευματική ζωής το μαρτύριο, αφετέρου δεν αφήνει μόνο το μάρτυρο ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός φανερώθηκε και της είπε: μη φοβηθείς ουδόλος Βαρβάρα, μην αποκάμπεις, να εμένεις σταθερά στο φρόνημά σου, εγώ δεν θα μείνω πάντα μαζί σου, πάντα, και τώρα και στο μαρτύριο και εν ουρανής. Και η Αγία Βαρβάρα, αφού θεραπεύτηκε από τις πληγές που καταρχήν είχε λάβει από το πρώτο μαρτύριο μέσα στη φυλακή, δυνάμει της χάριτος του Χριστού, είπε σε αυτόν ο οποίος, στον Δήμιο, ο οποίος νόμισε ότι οι θεοί την έκαναν καλά για να αλλάξει την ομολογία της, και λέγει: όχι λοιπόν, δεν με θεράπευσαν οι θεοί σας, λέει, με εάτρεψε ο Χριστός, ο αληθής Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού, αυτός που δεν δίναστε εσείς να δείτε, επειδή τα μάτια σας είναι βεβαρημένα από το σκοτάδι της ασεβίας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, εν κατακλείδη η Αγία Βαρβάρα με τα ίδια της τα λόγια μας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το μαρτύριο των Αγίων είναι κατάθεσης πνευματικής ζωής. Όλος ο πνευματικός κόσμος κατατίθεται. Δεν το θέλουν το μαρτύριο, αλλά εφόσον χρειάζεται με το μαρτύριο να σφραγίσουν την ομολογία τους, υπομένουν και το μαρτύριο. Πρεσβείες της Αγίας Βαρβάρας, Χριστέ ο Θεός, ελέησου ημάς.